Λοιπόν, αυτό είναι ένα τρελοκόριτσο. Όχι με το τραγούδι με Μίνι Τζιν. Γενικότερα ένα τρελοκόριτσο. Και είναι το αξιολάτρευτο τρελοκόριτσο που το λένε Πινελόπη. Αναστασοπούλου. Παρακαλώ, για περάστε. Κοριτσάκι μου. Κοριτσάκι μου, χαρούμενο. Τι κάνεις? Είσαι ευτυχισμένη, ρε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Περνάς καλά. Πολύ. Εσύ πώς τη βλέπεις, τι σου λέει εκεί από πίσω? Σήμερα έχει έρθει για μένα αντιμένη. Ναι, ναι, είναι το τέρι σου. Μπορεί και... να είσαι σήμερα σαλιώτικα αντιμένο. Εντάξει. Δεν ήξερα ότι θα μου έρθει, γι' αυτό. Θα έχει βρει κάτι αντίστοιχο. Θα είχα βρει κάτι αντίστοιχο, κατάλαβες. Σήμερα είπα θα βάλω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θα το εκτιμήσει μάλλον μόνο ο Άλεξ. Μάλλον κανένα άλλο. Αλλά εντάξει. Έχει γίνει φέτες, έτσι. Λοιπόν, σα αφήνω να τα πείτε. Μα κάνει πολύ καλή, πολύ καλή γυμναστική αυτό που κάνουμε. Για το χορό, αλλά τελικά και το πατινάζ. Πλάκα-πλάκα. Καλά, από το θεωρώ πολύ πιο δύσκολο. Γιατί κουτσά στραβά, το χορό θα τον κάνει. Τώρα μπορεί να μην είναι το καλύτερο που μπορεί να δείξει, αλλά όλοι μα μπορούμε να χορέψουμε, έστω και χάλια. Αλλά να σταθεί στον πάγο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ, αλλά αυτό που περνάει, το μήνυμα που περνάει αυτό το show. Είναι ότι αν δουλέψεις πάρα πολύ πάνω σε κάτι και το αγαπήσεις, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γι' αυτό με βλέπεις έτσι. Και νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί ξυπνάω κάθε μέρα. Πάω, κάνω γυμναστική, με μουσική, κάνω πράγματα που μου αρέσουν, καινούργια πράγματα. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Σε αρέσει που διαγωνίζεσαι, που όλο αυτό όμως γίνεται. Α. Δεν μου αρέσει που διαγωνίζομαι καθόλου. Και η Κυριακή, η αλήθεια είναι μια μέρα που θα ήθελα πολύ να αποφύγω. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη Κυριακή θα ήθελα να έχω αποχωρήσει, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το κομμάτι αυτό της σύγκρισης και δεν μου αρέσει, δεν πάω καλά με αυτά. Και το στρες βεβαίως που... Στρες δεν έχω. Έλα ρε που δεν αλήθεια, έχω. Σε σχέση τώρα με το ποιος θα βγει πρώτος και δεύτερος όχι, και τα λοιπά, με καθόλου. Το πώς θα είσαι εσύ η ίδια κάθε βράδυ. Αυτό ήταν από την αρχή πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Κάθε Κυριακή ήταν μια πρεμιέρα. Ναι. Οπότε εκεί είχαμε ένα ζόρι και επειδή δεν είναι σαν είδη, που λες εντάξει άμα πέσω θα σηκωθώ, δεν τρέχει τίποτα ή θα ξεχάσω τα λόγια μου ή κάτι τέτοιο. Την Ελόπη σου έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι, αυτό, ισχύει. Πραγματικά. Εσύ πάντα καταλαβαίνεις πως είμαι. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω πάντα, αλλά νομίζω ότι ναι, γενικώς μπορώ και μπαίνω στην ψυχή του άλλου, πέρα από αυτό που θέλει να μου πει. Με ένα χαμόγελο ή ξέρω εγώ τι, τον βλέπεις τον άλλον τη στιγμή που δεν... Που δεν το ξέρει ότι τον βλέπει και καταλαβαίνει. Είναι ενεργειακό το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι έχει και εσύ αυτό το ταλέντο να διαβάζει την άβρα του άλλου ανθρώπου. Και α πούμε, έχω έρθει κάποιε φορέ και δεν ήμουν καλά. Και το κατάλαβε με το που περπάτησα μέσα. Ναι. Τώρα είμαι καλά γιατί είμαι σε μια κατάσταση. Είμαι σε μια εγρήγορση. Πώς όταν πρωτογνωρίζει έναν άντρα και σε αρέσει πολύ και νιώθει αυτό τον τρελό το καρδιοχτύπη. Και... Λες να είναι το dancing μόνο αυτό, γιατί μπορεί να γνωρίσει κάποιον. Όχι, δεν έχει γνωρίσει κάποιον. Δεν έχει γνωρίσει κάποιον. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι. Είναι αυτό που δεν περίμενε ότι θα σου φέρει ανέλπιστη χαρά, την έφερε και το γλεντά. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι. Είναι αλήθεια. Βέβαια, ω γνωστόν, η γυμναστική στο κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν το ξέρω, δεν έχω γυμναστεί ποτέ. Για πες μου. Δεν πειράζει καθόλου, γιατί χρειάζεται κιόλας. Όχι, όχι, όλοι χρειαζόμαστε. Δυστυχώς. Κοίταξε, κάνει καλό στην υγεία σου. Πάρα πολύ καλό. Και ξυπνάει και κάποιε ορμόνε που σου δίνουν καλή διάθεση. Αμέ. Και μετά είσαι. Ξύπνησε, βλέπω όλε. Μια χαρά είμαι. Σούπερ είμαι. Πολύ καλά. Ωραία είναι τα πράγματα, έτσι να τα ακούμε. Δεν μου λες τώρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο τελικό? Τα πράγματα στο τελικό. Γιατί εσείς οι δύο, από την αρχή ήσασταν τα φαβορί. Παίρνω τις πλάκες τώρα, από την αρχή, από το πρώτο επεισόδιο, από την πρώτη σας εμφάνιση, αυτά τα δύο ονόματα πήραν τα περισσότερα. Το δικό σου και της Ιωάννας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και η Σάγια ήτανε. Και η Σάγια, συγγνώμη. Και η Πάμελα ήτανε. Όχι, γιατί η Πάμελα για τα μάτια του κόσμου και από ό,τι κατάλαβα μάλλον και των δικών σας εκεί ήταν ένα κορίτσι εκτός συναγωνισμού διότι ξεκινούσε ήδη πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Δηλαδή, δεν ήταν δίκιο για κανέναν αυτό που έγινε με την Πάμελα, κατά την γνώμη μου. Δεν ήταν δίκιο ούτε για την Πάμελα, γιατί πήρε μια αντιμετώπιση που είναι πολύ normal. Ξαφνικά κανένας μας δεν ήξερε τίποτα και ήρθε η Πάμελα και έκανε σβούρες και ήμασταν σε φάση... Οκ, okay, τώρα πού πάμε εμείς. Αλλά δεν ήταν δίκαιο για εκείνη όλη αυτή η ενέργεια. Το χέρι σου από κάτω, αυτό δεν είναι ζωγραφισμένο. Όχι. Τι είναι αυτό, έχεις φάει... Αυτό είναι, το έπαθα στην πρόβα του προηγούμενου live. Είναι, ναι. Έχεις γίνει σημαδεμένη δηλαδή. Βλέπω και το αγώνα σου εδώ. Από μέσα να δεις τι γίνεται, αυτά δεν είναι τίποτα. Μέσα γιατί. Γιατί το χτύπημα της προηγούμενης Κυριακής ήταν πολύ άγριο. Τώρα δεν βλέπεις που δεν κάθομαι από εδώ, έτσι.
πονάω αρκετά. Αλλά δεν μου λες και μέσα σου δεν πονάς και στα γυναικολογικά σου αυτά, όλα τα τρεντάγματα δεν πονάς. Δηλαδή θέλω να πω ένα γλίστριμα ναι. κάνουμε και πέφτουμε κάτω και λέμε, οχ, εμείς οι γυναίκες πάντα εδώ. Ναι. Έχουμε διάφορα. Απλά δεν. Τώρα να γκρινιάζουμε γι' αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να, κάνουμε, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένες σε αυτό που κάνουμε, ειδικά αυτή την Κυριακή που έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει όμως. Κάντε το σταυρό σας. Να μην πέσουμε, γιατί άμα πέσουμε θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Τι έχετε ετοιμάσει να κάνεις, δηλαδή. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα με την Ιωάννα και με τους ανθρώπους εκεί που μας δίνουν καταπληκτικές χορογραφίες. Είναι τρελή για δέσιμο. Βγαίνουμε με την Ιωάννα έξω και καπνίζουμε. Καπνίζουμε, είναι γεγονός. Και πάμε έτσι. Αλλά αυτό είναι το καλό όλης αυτής της διαδικασίας. Ότι λες, αφού πρέπει να το κάνω, δεν μιλάω, πάω και το κάνω. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο μάθημα για τη ζωή. Πρέπει να λέω. Δηλαδή, βλέπω όλους σας όσοι έχετε μπει σε τέτοιο πρόγραμμα. Όπως ας πούμε τώρα το δικό σας με τον πάγο και το προηγούμενο με το χορό. Που ακόμα και αυτός που δεν φαντάζει ότι μπορεί να το κάνει. Και πραγματικά δεν το έχει, ρε παιδί μου. Πώς έρχεται και προσαρμόζεται και αρχίζει και μας δημιουργεί και μας εξάπτει τη φαντασία και μας δημιουργεί ενδιαφέρον. Και πολλές φορές όταν το βλέπω αυτό, λέω. Άρα και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Όλοι μπορείτε να το κάνετε. Τότε τι ο φόβος μας είναι αυτός που δεν μας βάζει. Γιατί ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας για όλα τα πράγματα στη ζωή. Αν σταματήσεις να φοβάσαι, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Ό,τι επιλέξεις μπορείς. Βέβαια. Υπάρχουν πράγματα που σε πάνε περισσότερο. Έτσι, και υπάρχουν πράγματα που σε πάνε λιγότερο. Δηλαδή, π.χ. ένα άθλημα, ας πούμε, το snowboard, ας πούμε. Εμένα με πάει. Τζούλησα και έφυγα κατευθείαν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, ρε παιδί μου, στο ένα πόδι να κάνουν, στα δύο πόδια, το ένα μπροστά, το άλλο πίσω, να πάνε να τζουλήσουν. Θέλουν να κάνουν σκι. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Άλλη σιγουριά. Αλλά πρέπει να είσαι και τολμηρός. Πρέπει να είσαι τολμηρός. Και στη ζωή πρέπει να είσαι τολμηρός. Εσύ δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να φοβάσαι. Τα πάντα. Φοβάμαι πάρα πολύ. Απλά. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, αν φοβάσαι, δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ και ακόμα φοβάμαι. Όταν σου κάνανε την πρόταση, είπες αμέσως ναι. Όχι, δεν είπα αμέσως ναι. Δεν ήθελα να το κάνω. Αλλά δεν ήσουν και στα κέφια σου τότε, εσύ ήσουν. Ευτυχώς που είπα ναι τελικά. Ναι, το διάβασα. Ο μόνος λόγος που δεν ήθελα να το κάνω είναι γιατί το γύρω-γύρω από μία δουλειά. Ήταν τρομακτικό. Ήξερα δηλαδή ότι θα πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα αυτό και εγώ δεν την παλεύω με αυτό πάρα πολύ. Γιατί είμαι ευαίσθητη πολύ και δεν, όταν ακούω πράγματα για μένα που δεν ισχύουν, ας πούμε, και γίνονται ολόκληρες συζητήσεις γύρω από αυτά τα πράγματα που δεν ισχύουν, εμένα με πειράζει. Νιώθω άβολα, νιώθω άσχημα, δεν μου αρέσει. Οπότε αυτό φοβόμουν περισσότερο. Συνέβη. Δεν βλέπω πια τηλεόραση. Και έχω πει στους φίλους μου και στους δικούς μου ανθρώπους να μην μου λένε. Γιατί αν μου λένε, μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και ξεχνάω το στόχο μου. Και ο στόχος μου είναι να είμαι ασφαλής και να δίνουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα εκεί για να περνάτε και εσείς καλά και να περνάμε και εμείς καλά. Ο πάρτνερ σου, για πες μου για λόγια για αυτό το ωραίο αγόρι. Ο πάρτνερ μου είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Καταρχάς είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος χορευτής. Είναι υπέροχος χορευτής. Όχι γιατί είναι ο δικός σου. Όχι γιατί είναι ο δικός μου. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι εκτός από μένα. Το μειονέκτημά του σε σχέση με άλλους χορευτές εκεί είναι ότι δεν είχε ξαναχορέψει ζευγάρι ποτέ. 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 Χόρευε όλο πάντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι δεν έχει χορέψει ζευγάρι. Δεν έχει ξαναχορέψει με άπειρο. Αυτό είναι για μένα πιο σημαντικό. Ναι, γιατί ο έμπειρος ξέρει πώς θα σταθεί, ας πούμε, όταν είναι ψηλά, πώς θα ζυγιάσει το κορμί του. Ο άπειρος δεν ξέρει, το ψάχνει. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Και είσαστε στον πάγο. Ο Σλάβο, που είναι ο χορογράφος μας, αν χορέψεις μαζί του και εσύ τώρα να πας να βάλεις παγοπέδιλα, θα κάνεις τούμπες στον αέρα. Μήπως με κάνει αυτός τούμπες στον αέρα και εγώ απλά κάνουμε. Αυτός θα σε κάνει και εσύ θα κάθεσαι, ναι. Αλλά είναι έμπειρος, έχει χωρίσει δηλαδή πολλές αυτά που φορές, έκανε η Τζέννη, αν με έπιανε ένα στον αέρα, θα τα έκανα κι εγώ. Θα τα έκανες, ναι, ναι, ναι. Να έρθω, ρε παιδιά. Άμα ένα μου τα κάνει, άμα και εγώ να κάθομαι, να έρθω. Να έρθεις. Τώρα που θα τη σταματήσουμε. Δεν πειράζει μετά. Εμείς με την Πηλυκού έχουμε πει ότι δεν σταματάμε. Ποτέ. Ποτέ. Μόνες σας. Μόνες μας. Τώρα πια ναι. Τώρα πια μόνες μας. Ναι. Μπορούμε. Αυτό είναι. Για μας ο στόχος έχει επιτευχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Μάθαμε να κάνουμε πατινάζ. Μπαίνουμε τώρα, το πρωί ήμασταν με τον καφέ μέσα, μην το κάνετε, όχι, αλλά εμείς ήμασταν με τον καφέ μέσα και λέγαμε τα δικά μας και κάποια στιγμή της λέω, Ιωάννα, συνειδητοποιείς τι γίνεται, μου λέει, ναι, απλά δεν μιλάω. Κάναμε εκεί τα δικά μας αυτό, μια χαρά, πολύ άνετα, πολύ άνετα σχεδίο. Κρυώνεται εκεί πάνω. Δεν έχω λόγια να σου περιγράψω. Πες μου σε παρακαλώ. Καταρχάς ξεκινήσαμε. Γιατί φαντάζομαι ότι μέσα το στούντιο δεν το ζεσταίνετε. Το έχετε αφήσει έτσι σε κατάσταση κρύου. Το στούντιο είναι ζεστό μόνο την Κυριακή. Να, ο Ασμινάκης εδώ είναι. Πού είσαι, Ασμινάκη, αγόρι μου.
Πού είναι? Ναι, ξέρει, να πως. Πού πήγε πάλι? Λοιπόν, είναι ζεστό μόνο την Κυριακή που έχει πολλά φώτα, σωστά? Α, ναι, για τον κόσμο, για μας τίποτα. Τέλος πάντων, είναι τα φώτα ανοιχτά και όσο γνωστόν τα φώτα βγάζουν θερμότητα. Ενώ όταν κάνουμε εμείς προπόνηση είναι παιδί, αλλά πολύ κοντά στον πάγο, δεν και το νιώθεις, το κρύο. Το νιώθεις, αλλά μετά από λίγη ώρα είμαστε έτσι. Πολλές φορές ο Άλεξε βγάζει και την μπλούζα του τελείως, ας πούμε, και κάνει τα δικά του. Δίνεται ο Άλεξε. Δίνεται, ναι. Δίνεται. Ενίοτε. Είναι τρελό, τρελό αγόρι. Θυμήστε μου, έχω ρίξει διαφημίσεις, δεν θυμάμαι. Α, δεν έχω ρίξει τις επόμενες, αλλά τις προηγούμενες τις έριξα. Εντάξει, γιατί το έχω χάσει τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την Βινελόπη να χορεύει, γιατί είπαμε, αλήθεια, εμείς το χάσαμε λίγο. Εσύ, κυρία, σαν επαγγελματία, σήκωσε και το χέρι και χαμόγελο. Τι να κάνω, η δουλειά μου. Τι να κάνω, κορίτσι μου, με δουλεύει. Πονούσα πολύ. Με ένεση βγήκα μετά έξω για να χορέψω το επόμενο. Κανονικά έπρεπε να φύγω. Δεν γινόταν. Έκλαιγα πίσω. Αυτό έκλαιγε. Γιατί το λάθο δεν ήταν ούτε δικό μου, ούτε του Αλεξέη. Επειδή λοιπόν τα φώτα βγάζουν θερμότητα κάτω σε κάποια σημεία. Πόνεσε, αγάπη μου. Ένιωσα το πώς θα ένιωθα αν χτυπούσε. Πώς να σου πω. Να σου πω και την προηγούμενη φορά κάτι σου είχα δείξει. Τώρα, μόλις τελειώσουμε, να σου δείξω και τώρα. Μη μου πει. Θα σου δείξω μετά. Μαύρο. Θα δεις, θα δεις. Τι γίνεται, αυτό επειδή έκανε ένα σόλο ο Αλεξέη, μετά έπρεπε οι λεπίδες του να είναι πάρα πολύ καλά τροχισμένες. Όταν συμβαίνει αυτό λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις. Απλά το κάνει γιατί έχει άλματα κτλ. Εκεί λοιπόν είχε βγάλει νερό, δεν μπορούσε να σταματήσει και έπεσε.
Και ήταν σκασμένος ο Κακομοίρης ότι συγγνώμη, γιατί η έννοια του όλη και όλων των παρτενέρ εκεί είναι να είμαστε ασφαλείς. Είναι εκεί για αυτό τον λόγο. Και ήταν χάλια ο Κακομοίρης. Αυτός τι χτύπησε. Και χτύπησε, αλλά έχει συνηθίσει. Είναι διαφορετικά για αυτούς. Αυτή είναι η δουλειά τους, πέφτουν συνέχεια, γιατί για να μάθεις να κάνεις τα τριπλά άξιλ και τόλου που κάνει ο Αλεξέη, μόνο πέφτεις. Κάποια στιγμή συνηθίζεις. Μη στεναχωριέσαι. Τι που το λες, ρε. Εγώ κρατάω την κοιλιά μου, τα νεφρά μου, δηλαδή αυτά. Είναι επικίνδυνα χτυπήματα. Είναι επικίνδυνα. Γι' αυτό σας λέω. Είναι σκληρά, δηλαδή είναι πάγος. Είναι τσιμέντο. Α, μπράβο. Είναι λίγο χειρότερα από το τσιμέντο ο πάγος. Είναι άγριος. Γιατί, να, ας πούμε, αν δεις εδώ τα χέρια μου που είναι λίγο πιο κόκκινα από το υπόλοιπο. Όταν βλέπω, είσαι εκδαρμένη, λίγο μελανιασμένη. Λίγο που ακουμπάς κάτω, καίγεσαι. Είναι άγριο πράγμα ο πάγος. Αλλά είναι και τόσο ωραίο. Όλα αυτά εσύ θες να συνεχίσεις με τον πάγο. Δεν το κοιτάς και το με χορό, παιδί μου. Ξέρεις τι γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθω στην προηγούμενη μου πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί αυτό το κάνω όλη μέρα, κάθε μέρα, τους τελευταίους 3,5 μήνες πια. Πώς. Είπε κάτι πολύ, τέλος πάντων, δεν ήταν ωραίο ο τρόπος που υπόθηκε, αλλά είναι γεγονός ότι, ότι μόλις τελειώσει αυτό θα θέλουμε ψυχολόγο. Για να μας ισιώσει. Δεν έχει σημασία, δεν ήταν καθόλου, πώς να το πω, πρέπον, κατά τη γνώμη μου, να υποθεί κάτι τέτοιο. Αλλά είναι γεγονός ότι μετά, και μας το έχουν πει και οι άνθρωποι που μας εκπαιδεύουν, ότι μόλις τελειώνει, ακόμα και αυτοί, τους παίρνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ησυχάσουν και να νιώσουν ξανά όμορφα. Γιατί όταν ξυπνάς κάθε μέρα και έχεις αυτό το πρόγραμμα και κάνεις μόνο αυτό και ασχολείσαι μόνο με αυτό το πράγμα και ξαφνικά δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι πουθενά, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν θα ξαναδώ το Σλάβο, τη Σέρη, τη Ρενάτα, τον Αλεξέη. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Δεν μου τα λες καλά. Έχουν γίνει οικογένεια, Ελένη. Είναι άνθρωποι που τους βλέπουμε κάθε μέρα και. Εδώ άντεξες άλλους και άλλους αποχωρισμούς, Πινελόπη. Εντάξει, μου. Ναι. Που ήταν πιο ψυχής. Δεν άντεξα. Λίγησες, αλλά άντεξες. Στο τέλος της μέρας άντεξα. Γιατί ο χρόνος τα γιάνει τα πράγματα. Τέλος της μέρας κρίνονται όλα. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Ναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Ναι, αλλά το εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι η Πινελόπη είναι ένα δυνατό κορίτσι. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Είναι έτσι θέλω να είμαι. Κανείς δεν έχει άλλη επιλογή. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν την παλεύουν. Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαι από φύση μου αισιόδοξη και χαρούμενη. Και μεγαλώνω και είναι λογικό να έχω εμπειρίες και να μου συμβαίνουν όχι μόνο καλά, αλλά και άσχημα πράγματα. Και τελικά, όταν βγαίνεις από αυτό. Να σου πω εσύ τώρα που μας δίνεις και τα συνθήματα. Φοβάσαι μην ξανακάνεις λάθος που να οδηγήσει τα πράγματα σε δρόμο που δεν θα σου φέρει χαρά. Εννοείς ερωτικά. Ναι. Άμα σου πω όχι, θα σου πω ψέματα και δεν το θέλω. Γιατί και όχι να σου πω και ψέματα, να σου πω εσύ θα το καταλάβεις. Και επειδή ψέματα δεν λέω καλά, μόνο από το τηλέφωνο. Στη σκηνή τα λες πολύ ωραία τα ψέματα. Σκηνή δεν λέω ψέματα. Παίζεις ένα ρόλο. Παίζω ένα ρόλο. Εγώ είμαι λοιπόν με μία εμπειρία κάποιου άλλου. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ζόρικο να ξαναμπείς σε σχέση, γιατί βγάζεις όλα σου τα αποθυμένα εκεί πλέον. Και άμα ο άνθρωπος είναι και καλός, βρίσκεις και τα κάνεις και τον ταλαιπωρείς και ξέρεις τώρα. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Όλα καλά. Καθόλου το θέατρο το σκέφτεσαι τώρα ή έχει ξεμυαλίσει τελείως ο πάγος. Μα δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Και αν δεν το έχετε παρατηρήσει, εγώ μέσα από το θέατρο αντλώ πράγματα για να κάνω ένα performance εκεί ανάλογο με τη δουλειά μου. Ο καθένας φέρνει την προσωπικότητά του εκεί και τη δουλειά του. Εγώ είμαι ηθοποιός και η Ιωάννα επίσης. Και κάθε κομμάτι που αναλαμβάνουμε να κάνουμε, βάζουμε μέσα τη δουλειά μας. Δεν έχω κάνει ένα κομμάτι που να μην είναι. Να μην έχω μια ιδέα. Ας πούμε, το κομμάτι με τον Αλεξέη που ντύθηκε γυναίκα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δικές μας ιδέες. Το πώς μπαίνουμε, το πώς βγαίνουμε, οι εκφράσεις μας. Οπότε δεν μου λείπει στην ουσία, μου λείπει η καθημερινότητα του θεάτρου. Μου λείπει. Αλλά έχω πράγματα που θα γίνουν σε λίγο καιρό, οπότε μια χαρά. Για την Ιωάννα το περίμενες ότι θα τα καταφέρει τόσο καλά, ότι ναι. Το έχει στον πάγο. Ναι, το περίμενα. Γιατί ας πούμε για τους περισσότερους από εμάς που δεν την γνωρίζουμε, αλλά την ξέρουμε μόνο σαν ηθοποιό. Τα χάσαμε. Και εγώ εκεί την γνώρισα την Ιωάννα και κάναμε μαζί προπόνηση από την πρώτη μέρα. Κάθε μέρα είμαστε μαζί όλους αυτούς τους μήνες, γι' αυτό και έχουμε δεθεί τόσο πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα και το πιο ωραίο και πιο σημαντικό στοιχείο που έχει είναι ότι είναι αγωνίστρια και πάρα πολύ δυναμική. Σου μοιάζει, ας πούμε, έχει αυτή τη δύναμη.
σαν γυναίκα. Και λέω και για τον εαυτό μου το ίδιο και το συζητούσαμε και χθες, ότι όταν αναλαμβάνουμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο 50% του. Να το κάνουμε στο 150% του. Και η Ιωάννα είναι πολύ μαχήτρια και πολύ συγκεντρωμένη. Εγώ τη λέω Γερμανό χειρούργο. Γερμανό τη λέει ο Φραγκολιάς, χειρούργο τη λέω εγώ. Δεν κάνει λάθη, είναι εκεί. Είναι πολύ συγκεντρωμένη. Είναι φανταστική, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Οι μαμασίτες τι κάνουν τώρα? Η μαμασίτα είναι καλά. Είναι σε πολύ καλή φάση. Με περιμένουν τώρα να τελειώσω από όλο αυτό για να μπούμε στη δουλειά. Για να πάρετε φόρα. Για να πάρουμε φόρα. Έχει σταματήσει τις εμφανίσεις σου? Όχι. Όχι. Όχι, βέβαια. Πήγαινες μελανιασμένη, κανονικά. Καλά, την Τρίτη το βράδυ δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πραγματικά ήμουνα σαν ζόμπι. Αλλά όταν ανεβαίνω πάνω σε αυτή τη σκηνή και είμαι με τους φίλους μου, τα ξεχνά όλα. Και εκεί που νομίζω δεν έχεις άλλο, έχεις πάρα πολύ ακόμα. Όλα πάνε πολύ καλά. Τώρα ο Κάρλος λείπει, είναι στο Λος Άντζελες, γιατί γενικά μας πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί του έχουν κάνει ένα endorsement από μια πολύ μεγάλη εταιρεία με κιθάρες και όλο πάει καλά, ανεβαίνει. Το πράγμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είναι πολύ δικό μας. Είμαστε εμείς τα αφεντικά εκεί. Το αποτέλεσμα είναι δικό μας, είτε καλό είτε κακό, το εισπράττουμε εμείς και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πενελόπη, μπράβο! Έτσι να μου έρθεις και την επόμενη φορά, σε παρακαλώ. Θα φροντίσω να το διατηρήσω. Σήμερα. Θα το βάλω στον πάγο. Στον πάγο. Το συνέστημα. Στον καναπέ, γρήγορα. Μάλιστα. Καναπέ και. Ντάγκα σπαζά. Έχουμε μάθει και ρώσικα. Αυτό θα έλειπε. Κατάλαβες. Να δώσω μια στιγμή εγώ τα δώρα μου. Λοιπόν, οι εκδόσεις Καστανιώτη μας κάναν.